Φίλος ο Χαταμπάκης, σου λείπει. Μου λείπει ο Άτιμος. Τώρα σοβαρά σου λείπει. Αλήθεια σου λέω, ναι, μου λείπει. Και ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Ότι επειδή εγώ δεν μπορούσα να πάω, γιατί είχαμε μπει σε διαδικασίες, ήθελε ο Στέλιος, μου είπε αυτά, πάμε να είμαστε μαζί. Επειδή εγώ δεν μπορούσα, επειδή έχω το γιο μου και τον έχω συνέχεια, ξέρεις, από κοντά, ήξερα πώς θα είναι, μ' αρέσει πώς το βλέπω και το φανταζόμουν έτσι. Αλλά μου λείπει, δηλαδή θα κάνουμε πολλά πράγματα, πολλές τρέλες εκεί πέρα. Δηλαδή είχαμε φανταστεί κιόλας, τα λέγαμε. Περνάει και λίγο δύσκολο όμως. Είδα τις καυγάδες, είδα φασαρίες, είδα δηλαδή. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι κανονική ζωή. Φασαρτζής είναι λίγο πάντως. Είναι έτοιμος κι αυτός. Ενώ φαίνεται γλυκός και αλάματα πάρει, τα παίρνει. Ξέρεις τι είναι, ναι, είναι ότι είναι αληθινός. Δηλαδή αυτό που θα. Άμα νευριάσει μαζί σου, δεν θα το αφήσει, θα σου το πει. Αν κάτι δεν του αρέσει, πάλι θα σου το πει. Γιατί ο άλλος μπορεί να πει ότι ξέρει τι, δεν τζακώνεται ποτέ και είναι ήρεμος, αλλά να τα κρατάει μέσα του και να τα βγάλει αλλιώς. Έχετε μπλέξει ποτέ σε καυγά μεταξύ σας, έχετε μπει σε φάση πνευματική? Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Για περιέγραψα μου τη στιγμή. Μια φορά κουλουριαζόμασταν έξω από ένα καφέ. Τι σημαίνει κουλουριαζόμασταν? Αγκαλιά και να τσακωθούμε. Ναι. Και δεν θυμάμαι και το λόγο. Ο ίδιο σα. Όχι, με άλλου. Να έχετε μπλέξει με σε καμία. Με άλλου, ναι. Θυμάμαι ένα τσαμπουκά που είχε γίνει στη Νέα Υόρκη με κάτι τύπου από αυτού που ξέρει που βλέπει στα έργα. Ποια έργα? Στα έργα από τη Αμερική. Του σκοτού. Ναι, και πάνω μα κάνω τσαμπουκά και σηκώνομαι εγώ με το Στέλιο γρήγορα και φεύγουμε. Α, και φύγατε. Και φεύγουμε τρέχοντα. Φύγατε καλά όμω, έτσι φύγατε περήφανα. Τρέχοντα, δεν καταλαβαίνει τώρα. Ένα σπριντ. Πάρα πολύ. Και αυτό ήταν. Αλλά δείξατε όμω πυγμή στο τρέξιμο. Με το που φύγαμε. Εξαφανιστήκατε. Με το που φύγανε, ναι, ούτε μα ακολουθήσαν. Τόσο πολύ φοβήθηκα. Πού πορεφέλε, μπράβο. Είσαστε δηλαδή. Πολύ, πολύ τσαμπουκάδε όταν δεν είναι άλλοι. Όταν δεν είναι. Αλήθεια, στη Νέα Υόρκη το βιώσατε αυτό? Όχι, με πλάκα σου κάνω. Έχετε πάει μαζί στη Νέα Υόρκη? Έχουμε πάει, ναι. Πού έχετε πάει μαζί με το Στέλιο? Ένα story έχουμε πάει. Ναι. Στα μαγαζιά τα ελληνικά, τα οποία επειδή εμείς συχνάζουμε και βράδυ και βγαίνουμε και κάνουμε και πάρτι. Εκεί ο κόσμος είναι πολύ ζεστός. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα να δω σε ένα ξένο μέρος τόσους Έλληνες και να είναι τόσο εγκάρδιοι και τόσο. Ναι. Πόσα χρόνια είστε μαζί τώρα, φίλοι? Φίλοι είμαστε 6-7 χρόνια, 8. Μαζί είμαστε τα τελευταία 2-3. Σας βλέπω συνέχεια μαζί, δηλαδή κάνατε μαζί ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα μαζί, ναι. Κάνατε τηλεοπτική εκπομπή. Φαντάζομαι να είμαστε μαζί τώρα και εκεί πέρα, φαντάζομαι. Ναι, αυτό μου φάνηκε, δηλαδή ότι είσαστε κολλητοί, είναι κολλητός, ας πούμε, έτσι. Ναι, και επειδή και τα παιδιά μας είναι πολύ κοντά, είναι φοβερό ότι ό,τι γίνεται στον ένα γίνεται και στον άλλον και είναι τα ίδια ενδιαφέροντα και στη δουλειά αλλά και προσωπικά. Μιλάς καθόλου αν του λείπει του μπαμπά του ο γιος του Στέλιου? Ναι. Τι λέει? Κοίτα, πόσο χρόνο είναι ο γιος του Στέλιου? Ο γιος του είναι 3,5 σχεδόν. Είναι λίγο πιο μικρός από το δικό σου. Ναι, λίγο πιο μικρός, 6 μήνες. Του έχεις μιλήσει ότι ο μπαμπάς είναι για δουλειά και τέτοια? Ναι, και το Στέλιος είναι απίστευτα συνειδητοποιημένο άτομο και με την οικογένειά του και με το γιο του. Είναι και αυτός ασχολείται, δηλαδή μπορώ να του βγάλω το καπέλο σαν ξένος. Επειδή τον έχω ζήσει και από κοντά, μπορώ να του βγάλω το καπέλο πόσο σωστός και πώς προσπαθεί να είναι. Ναι. Και τα παιδιά σε αυτή την ηλικία ξεχνάνε πάρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να σου πω. Δηλαδή. Δεν θυμούνται μετά από χρόνια τι ζήσανε. Ναι, και επειδή. Εσύ να σου πω ότι έζησε στα 4-3, θυμάσαι? Όχι, αλλά και να τα θυμώσουν. Έχει τόσες ασχολίες να κάνει που το παιδί. Εντάξει, μπορεί να πει ότι μου λείπει ο μπαμπάς, αλλά έχει πολλά πράγματα να κάνει. Αλλά το θέμα είναι να περνάει καλά. Αυτό και επειδή είναι μαζί με την Όλγα που μιλάω συνέχεια, εντάξει, δεν έχει. Αν μπορούσε να του μιλήσει το τηλέφωνο, τι θα του λέγες? Το μόνο που θα του έλεγα αλήθεια είναι ότι τα πράγματα εδώ πέρα είναι καλά. Είναι καλά η κόρη σου, ο γιος σου και η γυναίκα σου. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Επειδή έχουμε περάσει πολλά με το Στέλιο, όταν εννοώ πολλά, εννοώ δύσκολα, σε τηλεόραση και εκτός τηλεόρασης. Και επειδή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν το βάζουμε κάτω και είμαστε γεννημένοι πραγματικά για τα δύσκολα, δεν τον φοβάμαι ούτε στο φαγητό, ούτε στα παιχνίδια, ούτε στην παρέα. Αλλά τώρα επειδή εκεί πέρα δείχνουν πολλές ώρες τη μέρα, θα τύχει και θα τσακωθείς. Αναλογικό. Δηλαδή και εγώ που είμαι ήρεμος άνθρωπος, υποτίθεται ότι δεν τσακώνομαι εύκολα, αν μου έλειπε ο γιος μου, αν δεν ήξερα τι κάνει, αν ήμουν σε δικασία να πεινάω και ήμουν και θολωμένος, μπορεί να τσακωνόμουν και κάθε μέρα. Μετά ένιωσες τώρα που δεν πήγες εκεί? Όχι, όχι. Όχι. Δηλαδή το σκέφτηκα πάρα πολύ και συνειδητοποιημένα. Είπες όχι. Βάζω πρώτα, ας πούμε, το γιο μου και έτσι όπως είμαι τώρα, από το να λείψω και την δημοσιότητα και όλα αυτά.